Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Αποστόλη, εσύ? Ναι, εγώ, ποιος άλλος, εγώ. Εσύ πάντα. Λοιπόν, πολύ σύντομα θα σου πω κάτι. Τρεις μέρες τώρα μου τηλεφωνούν οι γονείς μου από την επαρχία, 75 χρονών άνθρωποι, τρομοκρατημένοι, και με παρακαλάνε να μην γράφω τίποτα στο Facebook, γιατί τους παίρνουν τηλέφωνο οι φίλοι τους και τους εγκαλούν για αυτά που γράφει η κόρη τους στο Facebook. Τέλειο. Λοιπόν, Αποστόλη, είναι έξω φρενών με αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούν να τρομοκρατούν μεγάλους ανθρώπους και να νομίζουν ότι έχουν γυρίσει σε παλιά χρόνια. Ο πατέρας μου λέει ότι η κόρη του μου δεν ζούμε σε δημοκρατικό καθεστώς, θα σε στοχοποιήσουν και μου μιλάει τρομοκρατημένος. Η μάνα μου κλαίει. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Ό,τι θέλω θα γράφω, σε όποια διαδήλωση θέλω θα πηγαίνω. Έχω μια κόρη 10 χρονών και δεν θα τη παραδώσω τέτοια Ελλάδα. Επειδή το θέλω Μητσοτάκης και η φάρα του. Αυτά ρε Αποστόλη μου. Δεν μου λες Αποστόλη, γιατί ο Μωυσής δεν έδειξε τα ίδια αντανακλαστικά όταν χτυπούσαν προχθές το μεμονωμένο περιστατικό το φοιτητή? Μπορεί να μην ενημερώθηκε, μπορεί να μην είχε σήμα, να ήταν στο σπίτι του Βολτέρου, να έχει τόσες ασχολίες. Να έχει την ευθύνη της χώρας, τη διακυβέρνηση. Δεν κατάλαβα, θα δώσουμε και λογαριασμό. Κάνεις λάθος. Γιατί λάθος. Έτσι γουστάρει. Ωραία. Και τι είμαστε όλοι οι πολίτες, σας το λέω μέρες τώρα. Μην αυταπατάστε, σας έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να αυταπατάστε συνεχώς. Τι είμαστε όλοι το ίδιο? Εμάς, δεν νομίζω. Με τα βρήκαν τα το ίδιο είναι ο κάθε πλεμπαίος με τα πιόνια της φρουράς του καθεστώτος. Τα ίδια είναι. Όχι, βέβαια. Ποια εισηχτήρη πια. Ο φοιτητής κατευθείαν βρήκαν τα στοιχεία του, το καφιεδότσορ μόνο, αλλά δεν μπορούσαν να βρουν τον Λιγνάδη τα στοιχεία. Να δουν ποιος ήταν, δεν τον ήξεραν. Καλά, του Λιγνάδη δεν μπορούσαν να βρουν τον υπολογιστή. Δεν φανταζόντουσαν ότι ο υπολογιστής είναι σπίτι του. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, άκου. Αυτοί που φωνάζουν στα μπαλκόνια. Κοίτα τα πόσοι ήρθανε, ρε παιδιά, κοίτα πόσοι ήρθανε, γαμώ τα κέρα το μέσα, βραδιάτικα. Αφήστε τον κάτω, ρε! Θέλουν να βγαίνουν με τις μάνικες και όχι μόνο με τα τηλέφωνα και να παίρνουν βίντεο. Να βγαίνουν με τις μάνικες και να τους κάνουν μουσκεμα τους χαιρετάδες. Και εγώ δεν είμαι. Ρε παιδί μου, θα μπορούσαν να τους χειροκροτήσουν. Γιατί γι' αυτό και αυτοί τσατίζονται. Χειροκρότα, ρε παιδί μου, τι σου ζητάνε? Να τους χειροκροτήσουν. Ρίξε ένα λουλούδι κάτι, κάτι. Το έχεις με ζαντινιέρα, ρίξε το όπως το έχεις. Τι να κάνουμε τώρα? Έτσι ακριβώς. Ρίξε τη ρημάδα από εκεί πέρα να φύγουν τα κοπρόσκυλα. Ένα λουλούδι, αν θέλει, στείλε μου. Και πάλι φύρερ μου. Και πάλι φύρερ μου. Και πάλι φύρερ μου. Απόψε. Τα εκπαιδεύουν για 20 μέρες και τα στέλνουν έξω. 20 μέρες πήγε δικό μου. Γιατί μωρί, αν τα εκπαιδεύανε για 3 χρόνια θα καταλαβαίναν περισσότερο. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Λοιπόν, άκουσα γι' αυτό για τους μπαλκονάτους. Ή καθυβρίζουν τους αστυνομικούς από τα μπαλκόνια. Τους χτυπάνε επειδή τους λένε ρούνια. Απαγορεύεται να συμμετέχουν σε μια διαδήλωση. Εξηγήστε το λίγο. Ήταν απαγορευμένη η διαδήλωση της Νέας Μήνης και δεν το ξέραμε, κυρία Σμυράκη. Καθαρές κουβέντες. Αυτό απαγορεύεται. Τι μπαλκονάτους. Εδώ δεν έχουν βάλει. Το μπαλκονάτο δεν είναι στάση του σεξ. Τι έχει αλλάξει? Εγώ αλλιώς το ήξερα. Α, όχι, εσύ. Το μπαλκονάτο το γνωστό που το κάνει σαν τον Τιτανικό τύπου. Έτσι ήξερα εγώ. Οι παλιοί το λέγαμε Τιτανικό. Κάτω. Αλλά τέλος πάντων. Αλλά ο Χρυσοχοίδης θα το κάνει μπαλκονάτο, γιατί μας έχει επιδείξει ποικιλοτρόπος, καταλαβες. Τώρα μας κάνει καινούργια στάση, λέει η άλλη. Έτσι το άκουσα, εσείς το βάλατε, δεν ξέρω. Όχι, παιδιά, όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα. Το μαμίσι να γίνεται, το μαμίσι να γίνεται και μετά θα τα βρούμε. Εντάξει, άρα μπορώ να βγω στο μπαλκόνι. Βγες εσύ καλέ. Θα τον παίξω κι εγώ. Εντάξει, έγινε, έλα, γεια. Το πολύ τι θα γίνει, στην καλή περίπτωση θα κάνεις τον Ντικάπριο. Στην κακή περίπτωση θα είσαι μπροστά τον Ντικάπριο. Αρκεί να μην μιλάω, μάλλον. Δεν χρειάζεται. Αρκεί να ατενίζει το πέλαγο, το παγόβουνο που έρχεται. Έλα, γεια. Έλα, γεια. Έλα ρε Αποστόλη από Δανία, πολύ τώρα σχολάσα. Να σου πω, τι πίνει αυτή η σπυράκι η μαλακισμένη. Ή καθυβρίζουν τους αστυνομικούς από τα μπαλκόνια. Τους χτυπάνε επειδή τους λένε ρούνια. Απαγορεύεται να συμμετέχουν σε μια διαδήλωση. Εξηγήστε το λίγο. Ήταν απαγορευμένη η διαδήλωση της Νέας Μήνης και δεν το ξέραμε, κυρία Σμυράκη. Καθαρές κουβέντες. Αυτό απαγορεύεται. Τι πίνει αυτή η να πούμε και τα βλέπει όλα την Ευρώπη. Αυτό το σούργελο του Μέγκα. Όλοι οι δημοσιογράφοι γίνανε βουλευτές. Οι μαλάκες και έχουν και άποψη. Και ένα τελευταίο για να μην σε κουράζω γιατί έχεις και άλλες γραμμές. Έμα. Με το Δήμιο έχω ένα παραπονάκι. Αν και τον λατρεύω όπως λατρεύω εσένα. Δεν πειράζει. Έχει γράψει τα αρχεία του όμως. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, βία στη βία της εξουσίας λέει ένα συνθηματάκι. Όπου δεν πείπτει λόγος, πείπτει ράβδος. Μπορεί να δεξιοφέρνει το ρητό, αλλά όταν ασκείς βία με τους μπάτσους, κάποτε θα αντιδράσει κι ο άλλος. Είναι λογικό. Μπορούμε να μιλήσουμε με Ελληνοφρένεια? Εδώ Ελληνοφρένεια, παρακαλώ.
Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, Λεβέντη, που δεν το έχεις πει καθόλου για τους αστυνομικούς. Όπα, για πες το. Την καταπίεση του σπιτιού τους βγάζουν έξω. Τρώνε πολύ ξύλο από τις γυναίκες τους. Α, έχουνε γυναίκες δηλαδή όλοι? Πώς? Έχουνε γυναίκες όλοι? Μπορεί να έχουνε άντρες, δεν ξέρω. Ω, δεν είπα αυτό. Μπορεί να είναι κάποιος ελεύθερος. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Τους ελεύθερους τους λένε στολή. Μόλις βγάλουν στολή, κάνουν τώρα τι να σου λέω τώρα, τι κάνουν. Και τελαπόγκο, κατάλαβα. Και τελαπόγκο, και τελαπόγκο. Για ένα καφέ και ένα ούζο με μεζέ των 2 ευρώ. Όπα. Το ούζο έχει υπονοούμενο. Εγώ είμαι ταξιτζής. Πες ότι είσαι ταξιτζής, παιδί μου, και κάθομαι και ρωτάω. Τέλος. Τελείωσε, ό,τι είπαμε. Εντάξει. Τελείωσε. Η καταπίεση του σπιτιού που τρώνε ξύλο βγάζουνε και ένα παλιό που μου είχε πει ο πατέρας μου, συγχωρεμένος. Μακριά από χρυσό κουμπί. Χρυσό κουμπί όταν λέμε. Στρατιωτικός. Ή αστυνομικός ή στρατιωτικός ή λιμενικός, μακριά. Ο μπαμπάς τι δουλειά έκανε? Λιμενεργάτη. Θα ξέρει. Κατάλαβες, μακριά από χρυσό κουμπί και όλοι είναι καταπιεσμένοι και τους τρελαίνει και στολή εξουσία. Έγινε, να είσαι καλά, χάρηκα. Φίλε μου, γιατί βλέπω και εγώ τροχιά και αυτά όλα. Έχουν ψυχολογία. Πα, κάτσε ρε φίλε. Σταμάτησα να κατουρίσω, τι με γράφεις. Ή σταμάτησα να πάρω ένα κουλούρι. Στο κατούριμα πώς βρεθήκαμε τώρα, τέλος πάντων. Καλό κατούριμα, εύχομαι. Όχι, όχι, θα σου πω ότι με τον παραμικρό σε γράφουν, σε κυνηγάνε, σε κάνουν, σε πηδάνε. Να πούμε χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος. Δεν έχουν ψυχολογία. Όχι, αν υπάρχει λόγος να πηδηχθούμε, παιδιά. Να έχει λόγο. Σωστό. Τι να περιμένεις τώρα, φίλε Αποστόλη, από μια Ελλάδα. Μια Ελλάδα φως, πέτρα κι ουράνος, όμορφο φίλη. Τις ακρογιαλιές, σαν τις αγκαλιές. Μια Ελλάδα φως, πέτρα κι ουράνος. Συγγνώμη, λάθος τσάτ. Σ' αγαπώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Υπάρχει μεγαλύτερος ναζισμός από τον κομμουνισμό. Μπορείς να μου το εξηγήσεις? Όχι, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σου το εξηγήσω. Εσύ δεν μπορείς να το καταλάβεις. Όχι, μπορώ, φίλε. Φίλε πατριώτη, μπορώ. Μπορώ, φίλε πατριώτη, γιατί ξέρω, αγαπάς την Ελλάδα. Το ξέρω πολύ καλά, Αποστολή, και σε πολύ καλό παιδί. Και ας με λες μαλάκα, επειδή σε ψηφίζω Κασιδιάρη. Οκ. Σ' αφήνω, γεια. Αδερφέ, καλημέρα. Μήπως ενοχλώ? Τέλος πάντων, έλα, πες. Την είδε στη συζήτηση στη Βουλή, ήταν εξαιρετική. Ο Άπουτ και ο Κοστέλος, σε νέες περιπέτειες. Έτσι. Εγώ έμεινα σε ένα σημείο όμως που με εντυπωσίασε ο Πρωθυπουργός. Απέδειξε ότι έχει. Είναι εντυπωσιακός όμως, δεν είναι και εντάξει. Έχει κύρος. Είναι λίγο αυτό. Αν το πρόσεξες, εκεί που είπε ότι δεν δείχτηκε η ίδια ζέση στο περιστατικό των συνταξιούχων. Είπε ζέση. Ζέση. Έξω από το μαξί μου δεν δείχτηκε η ίδια ευαισθησία που δείχθηκε στο περιστατικό του Ζακ Κωστόπουλου. Κατάλαβες? Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Και εγώ μένω εκεί. Καλά κάνεις. Από το να μένεις καμιά κολοπεριοχή, καλύτερα εκεί. Αποστολή, εσύ. Ναι. Αχ, εσύ. Αχ, εγώ. Εσύ. Τι κάνουμε? Καλά, εσύ. Καλά κι εγώ, μωρέ, καλά. Τι να λέει. Να σου πω, με συνδέει λίγο με τον Μπαλούρδο. Ναι, εγώ είμαι ο Μπαλούρδος. Εδώ ήμουν δίπλα, παρακαλώ. Γεια σου, Μπαλούρδο μου. Γεια σου, μωράκι μου. Συγγνώμη, σεξιστικό, ναι. Τι κάνει? Καλά, εσύ, τι θες, μωρή, λέγε. Λοιπόν. Πήρες να φας πρωινέ σου και τις μάπες σου πήρες? Θες να αρπάξεις μερικές? Αποκλειστικά μόνο από σένα όλα. Αγάπη μου, ναι. Λοιπόν, έχω μια πρόταση να σου κάνω, ρε Συμπαλούρδο. Επειδή βλέπω γενικά ότι το διαχειρίζεσαι πάρα πολύ καλά το θέμα με την αστυνομία, ειδικά στα πανεπιστήμια. Και επειδή είμαι φοιτήτρια, ήθελα να σου προτείνω, ρε παιδί μου, επειδή είσαι και δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος ματ. Ματ, όχι πως λέμε δηλαδή σε αγρέι για αριστερό. Αστυνόμος ματ. Λοιπόν, και ήθελα να σου προτείνω, μια και λένε τώρα ότι θα έχετε και κάμερες εσείς οι αστυνομικοί. Αχά, έχουμε και κάμερες, βεβαίως. Αμέ, λοιπόν. Αφού είμαστε δημοσιογράφοι, ματ. Έτσι. Ήθελα να σου προτείνω, αν θα ήθελες, να έρθεις και στη δική μου τη σχολή, γενικά έτσι. Αν όψα στην εκπομπή. Αν έχουμε κάτι σε εκπομπή, να έρθω. Θα βρούμε, κάπου θα σε βολέψουμε και σένα, ρε παιδί μου. Απλά να ξέρω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης, να νιώθω ασφάλεια όταν θα πηγαίνω στη σχολή μου. Βεβαίως, εγώ είμαι ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης. Αν έψαχνες την εμπιστοσύνη κάπου, να σε μένα. Ναι, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό. Ωραία, με το καλό να μας έρθει. Όλα καλά, θα σας έρθω, να είστε ήσυχες. Ωραία. Χάρηκα, λοιπόν, χάρηκα της εσπέρας. Σήμερα στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤΕΝΑ ήταν καλεσμένος ο Κερίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και Πανεπιστημίου. Ναι, ο διεθνολόγος, ναι. Α, ναι, διεθνολόγος. Λοιπόν, είπε επί λέξη, είναι ίσονος σημασία αν ο Κουφοντίνας πήρε τα έγγραφα της μεταγωγής του ή όχι. Α. Δηλαδή, είναι απίστευτο το πώς αντιλαμβάνονται τη δημοκρατία και τη. Αχ, δεν σε μπορώ. Νόμων. Δεν με έχεις κουράσει. Δεν σε μπορώ. Γιατί, ρε. Δεν σε μπορώ που ξαφνιάζεσαι κάθε φορά που με παίζει με αυτή την έκπληξη ότι πέφτεις από τα σύννεφα που δεν πιστεύει.
πιστεύουν στη δημοκρατία. Τέο, είναι σαν να έχει ψηφίσει Μητσοτάκη, εμένα αυτό μου βγάζει. Εγώ! Και να έχει απογοητευτεί που δεν τα καταφέρνουν από αυτό που περίμενε. Ότι είναι αντάξει των προσδοκιών σου. Αυτό μου βγάζει. Αυτό μου βγάζει και θα αρχίσω να σε κατηγορεύει ευθέω για δεξιά. Τα προσχήματα δεν του ενδιαφέρει ούτε αυτό. Τίποτα δεν του ενδιαφέρει. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Στα παραπολιτικά. Ναι. Θέλω να καταθέσω την άποψή μου για προχτές τα γεγονότα που γίνανε. Βεβαίως, έχετε βιβλιάριο. Δεν έχω βιβλιάριο. Θα γίνει σκέτη κατάθεση. Σκέτη κατάθεση. Ναι. Να σας πω, θεωρώ ότι τους βολέψανε πάρα πολύ τα πράγματα που γίνανε έτσι όπως γίνανε. Ποιους βολέψανε? Την κυβέρνηση βέβαια. Τους βολέψανε πάρα πολύ τα πράγματα όπως γίνανε. Ήρθανε όλα και δέσανε και κουμπώσανε τόσο καλά ώστε να μπορούν να συλλάβουν όποιον θέλουν τώρα. Τόσο που θα ήταν σαν να λες ότι μπορεί να ήταν και τόσο οργανωμένα, ας πούμε. Ναι, ναι, λες, έτσι, κοίτα, ναι. Να δεις. Τυχαίο, δεν νομίζω. Εγώ τα βλέπω πάρα πολύ, πάρα πολύ συμφέροντα έτσι όπως τα θέσανε. Να γίνουν όλα αυτά με τον αστυνομικό, να πέσει ο αστυνομικό στήμα ξυλοδαρμού, να αρχίσουν να πιάνουν δεν ξέρω ποιους και τι. Τα ξένα κέντρα, εγώ λέω. Αφού δεν ξέρω εγώ τα ξένα, τα δικά μας, δεν ξέρω ποιοι. Από πάντα και τα δικά μας, μπορεί. Πάντως τα κέντρα σίγουρα. Παρακολουθούν τα τηλέφωνα, λέει, μετά από συνομιλίες, μετά από καταγραφές από το ίντερνετ. Όπως μας συμφέρει, όποιον θέλουν θα το συλλάβουν τώρα. Εγώ δηλαδή, δηλαδή τόσο που θα λες ότι η κυβέρνηση εύχεται να δέρουν πιο συχνά αστυνομικούς. Το πιστεύω αυτό. Το πιστεύω. Και αυτό να θέλει να τις φάει και να σωθεί κατά τύχη, να σωθεί μετά από τόσο χτύπημα, να σωθεί και να είναι μια χαρά στην υγεία του. Και αυτός να θέλει δηλαδή να τις φάει. Η κατάσταση είναι Πετρέλης. Χτύπα κι άλλο θα τα αντέξω. Χτύπα κι άλλο θα τα αντέξω. Δεν πεθαίνω έτσι απλά, θα παλέψω. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Τίπα κι άλλο. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Το πιστεύω, το πιστεύω αυτό, το πιστεύω. Μπράβο. Έχετε πιστεύω. Πολλά πιστεύω, βλέπω, ναι. Ναι, 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 ναι. Αυτό ήθελα να πω πάλι. Καλά κάνατε και το είπατε. Καλά κάνατε. Έτσι τα βλέπω τα πράγματα. Πώς αλλιώς. Καθόλου τυχαίο νομίζω όλο το γεγονός αυτό που πήσαμε. Τώρα καθίστε μέσα, μην κουνηθείτε, μην μιλάτε. Μόνο φάτε ένα κορονοϊό. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Τα ξέρουμε. Αυτό. Εντάξει, έχουμε χορτάσει από δάφτους. Δυστυχώς. Δυστυχώς, σας αφήνω να μιλήσετε και μάλλον. Μιλάω, βέβαια. Γεια σας, γεια σας. Έλα, όπα. Έλα, τι είναι. Τι έχει γίνει σήμερα, ρε. Τι έγινε. Χαμός. Τι θες. Παίρνω καλά μισά ώρα τώρα και δεν μπορώ να σε πιάσω με τίποτα. Τι γίνεται. Ωραία, τώρα με πιάσει. Τέλειωσε η ιστορία. Και νόμιζα ότι μου κάνεις μούτρα, ρε. Α, τι μου έχεις κάνει, δεν θυμάμαι. Μπορεί και να σου κάνω. Να σου πω, ρε, τι το έχεις κάνει το άλλο. Τι. Έλα, κάτι το έχεις κάνει. Έχει πάθει διαφωτισμό. Τι έχει πάθει. Τι έπαθε, γιατί τι είπε. Άρχισε την προηγούμενη εβδομάδα, έλεγε ότι αυτή δεν είναι η δημοκρατία, η δυτική που θέλουμε και κάτι τέτοια παράξενα. Εντάξει. Σήμερα είπε, άκουσον. Δεν είναι και νορμάλη η ηλικία του. Ρε, είπε σήμερα ότι ο Άδωνης δεν έδωσε σωστό παράδειγμα. Και ότι περιμέναμε από τον Άδωνη να μας δώσει κάποιο παράδειγμα. Δηλαδή, εμείς δηλαδή. Εντάξει τώρα, μπορεί να έχει κάποιες προσδοκίες ο άνθρωπος. Γιατί κρίνουμε. Από τον Άδωνη. Όλοι έχουμε τις αδυναμίες μας. Τι θες τώρα. Τι να πω. Από τον Άδωνη, από τον Άδωνη. Ο Άδωνης έχει κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Είναι ο Άδωνης. Και έκανε αυτό που θα έκανε ο Άδωνης σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή. Ωραία, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι φίλος του, μπορεί να τον έχει ψηφίσει. Τι θες εσύ τώρα. Μπορεί να απογοητεύτηκε. Ναι, κοίτα, ο Άδωνης έχει παίξει ωραίο παιχνιδάκι πάντως. Ασχολούμαστε σήμερα όλοι με τον Άδωνη. Ενδιαφέρονται να πάνε και άλλοι. Συγγνώμη, λίγο με παίρνει ο Πρωθυπουργός. Δεν ασχολούμαστε με το ότι υπάρχουν σε όλη την Αττική 10 κρεβάτια κενά και ότι γίνεται από τους γιατρούς διαλογή για το ποιος θα πεθάνει. Δεν ασχολούμαστε με ότι η κυβέρνηση του Άδωνη είναι δολοφονική και αφήνει τον κόσμο χωρίς κρεβάτι σε νοσοκομείο και χωρίς οξυγόνο να πεθαίνει. Καλά, είναι δολοφονική και για άλλους λόγους. Αυτοί που δεν πεθαίνουν μόνοι τους, τους πατάνε με το αυτοκίνητο. Τους πατάνε με το αυτοκίνητο, τους βαράνε με τα γκλοπ. Γενικώς βρίσκουν τρόπους. Λύσεις υπάρχουν. Γίνονται τόσα πολλά κάθε μέρα στην Ελλάδα του Μητσοτάκη που πρέπει η Ελληνοφρένα να γίνει 3 ώρες εκπομπή και να μιλάμε όλοι εμείς από 2 ώρες. Αλλά πολύ ευχαριστώ. Ένα συμπέρασμα, μπα και βγάλουμε κανένα. Οι 2 ώρες να είναι στην τηλεόραση, η Αποστόλη, κανόνισε το. Αχα. Για να έχουμε να λέμε και κάτι και καμιά συμβουλή προς τους μαλάκες που ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία, το κούλι, για να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια γενική συμβουλή. Όταν έχεις ένα ηλεκτρολόγο μαλάκα λαμόγιο που σου προκαλεί βραχυκύκλωμα στο σπίτι και παίρνεις έναν άλλο που σου πώς να στο φτιάξει και ούτε αυτός κάνει κάτι, δεν γυρνάς τον πρώτο ηλεκτρολόγο, ρε μαλάκα. Πάνε κοίταξε για κανέναν άλλον. Αυτό, φίλε, γιατί τα υπόλοιπα να συζητάμε την καθημερινότητα και αυτά δεν αξίζει καν. Δεν προλαβαίνουμε. Μ' άρεσε ο παραλληλισμός με τον ηλεκτρολόγο. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή να είναι κάποιος που θα μας αλλάξει τα φώτα. Έχεις δίκιο. Δούλεψε. Μπορεί να μάθεις και μπορεί να αλλάζει μια λάμπα και μόνος θα μου πει. Δούλεψε το, φίλε.
Έλα, Αποστολή μου, άλλα ήθελα να πω. Και γιατί θα πούμε άλλα, όχι. Με συγκίνησε πάρα πολύ η μητέρα του παλικαριού. Ναι. Πάρα πολύ, αφού κλαίω συνέχεια. Και είπα, επειδή είναι τόσο καλό παιδί, ήταν και τόσο καλό παιδί, και έδινε σε όλους να δώσει τα όργανα του, να δώσει την ευτυχία του και την αγάπη του και την ευαισθησία του, να τα δώσει σε κάποιον άλλο άνθρωπο. Ύστερα από αυτό το τραγικό συμβάν που τη συνέβη, να σκεφτεί να δωρήσει τα όργανα του παιδιού τη. Εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα, δεν θα το σκεφτόμουν αυτό το πράγμα. Μιλάμε για άπειρο μεγαλείο η γυναίκα αυτή. Άπειρο. Θέλω να της ευχηθώ καλό κουράγιο, τίποτα άλλο. Και κάτι άλλο που θέλω να αναφερθώ σε εσάς προσωπικά, στην Ελληνοφρένεια. Είστε τραμπούκι και κάνετε τραμπουκισμό και εμένα με αναγκάσατε να πάρω τάμπλετ γιατί ήθελα και να σας βλέπω. Και είστε τραμπούκι, τελείωσε. Σκάστε λοιπόν. Α, ωραίο. Εντάξει. Μίλα μου βρώμικα. Εσύ, θες να σου μιλήσω βρώμικα. Α, αν έχετε τελοσύνη. Σκάσε τραμπούκι πια. Με αναγκάσατε να πάρω τάμπλετ που δεν ήθελα εγώ να ανακατευτώ με τέτοια μέσα. Α, μωρή ανάφτρα. Και εσείς και ο Πρωθυπουργός που είπε ότι κάνουν κακό στη δημοκρατία, λέω πρέπει να πάρω. Αυτό σε έπεισε λίγο παραπάνω νομίζω. Ναι, ναι, νομίζω και εγώ ναι. Έλα ρε, πού είσαι, παίρνω μια εβδομάδα, δεν μπορώ να σε βγάλω Αποστολή. Μια εβδομάδα παίρνεις όντως. Τι ψέματα θα σου πω. Δεν ξέρω, Νέα Δημοκρατία έχουμε, θα μπορούσες. Είναι στη μόδα. Όχι για πολύ, φίλε Αποστολή, όχι για πολύ, γιατί ο Κασιδιάρης έχει πιάσει 12%, αγαπητέ μου. Ναι, τρέμω. Και καλά θα κάνεις, γιατί είσαι κομμουνιστής. Καλά θα κάνεις πρώτα. Εσύ είσαι φασιστοειδές. Τιμή μου και καμάκι μου, αγαπητέ μου. Τι είμαι τώρα, σαν του Κουφοντίνα, να χτυπάει τα πισόπλατα. Λοιπόν, υπάρχει ένα ωραίο μέρος, είναι στην Πελοπόννησο. Παρακαλώ, πείτε μου, ναι. Στο Μελιγαλά. Μάλιστα. Μπορεί να σας ενδιαφέρει, να σας αρέσει σαν φυσικό κάλος. Δηλαδή, έχετε που έχετε τον κάλο, ίσως ταιριάξει εκεί. Λοιπόν, στα λαγούμια μέχρι τότε, τον μπούλο. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Αχ, Αποστόλη, συγγνώμη, ρε. Τώρα παίρνει ο Πρωθυπουργός και τα κολοφαρδία, ρε. Ενδιαφέρονται να πάνε και άλλες. Συγγνώμη, λίγο με παίρνει ο Πρωθυπουργός. Αχ, Πρωθυπουργέ. Είναι κολοφαρδία αυτό, τέλος πάντων. Ναι, για πες. Οχ, χαιρετισμούς λέει και θα είσαι δυνατός να συνεχίσεις έτσι. Σου στέλνει θετική ενέργεια. Είμαι σίγουρος. Σου στέλνουν φιλιά και καρδούλες στην οθόνη, πρόεδρε. Εγώ να δεις. Και τη λαμβάνω κιόλας. Λοιπόν, Αποστόλη, μέσα στα τρελά που συμβαίνουν, η σύζυγος δουλεύει σε φαρμακείο. Εμβολιάσανε φαρμακοποιούς. Τα παιδιά που δουλεύουν, τα κορίτσια που δουλεύουν στα φαρμακεία. Ναι, τίποτα, είναι παιδιά κατώτερου Θεού. Γιατί είναι φαρμακοποιοί. Α, στο διάλογο καθάσκετος. Α, μπράβο, τον πόνο τον καθένα από εδώ πέρα. Έφαγε αυτή τα χρόνια τη στο πανεπιστήμιο να γίνει φαρμακοποιός, όχι. Πολίτρια είναι που λέει τις κρέμες. Κοιτάξτε, άκου λίγο. Ασχέτως που δουλεύει σε φαρμακείο, έχει τελειώσει το κορίτσι που είναι παιδαγωγικό. Έτσι, πανεπιστήμιο τελείωσε γι' αυτό, αλλά θέλω να σου πω. Άλλο πανεπιστήμιο, δεν μας νοιάζει. Εκτίθονται στο ίδιο κίνδυνο. Επίσης, συγχαρητήρια για όλα αυτά που σηκώσατε σήμερα στην εκπομπή, τα ακουστικά μηνύματα από τα παιδιά που ήταν παρόν στο ατύχημα που έγινε. Είναι φρικτή φτούτους. Τι να σου πω, εντάξει. Αποστόλη μου, καλημέρα, καλή Σαρακοστή. Γεια χαρά, γεια, καλή νηστεία εύχομαι. Όλα καλά τώρα, όλα καλά. Κρέας να μην βάλουμε στο στόμα μας. Ξημένο. Κάνετε με τα πολιτικά. Πώς? Είναι σοβαρό πρόβλημα η αντίληψη. Ναι. Διάβαζα γιατί είμαστε 400 χρόνια στους Τούρκους. Γιατί είμαστε μερακλείδες. Οι εθνικόφρονες. Αυτοί που πουλήσανε την Κύπρο το 2000. Τι πουλήσανε τώρα, τι παραχωρήσανε, τι δανείσανε, να την ανταλλάξανε. Το είχαμε διπλό. Ναι, το είχαμε ναι. Διπλό, σαν τα χαρτάκια της Πανίνη και τη δώσαμε. Τι να την κάνεις. Ναι. Την Παρασκευή δεν με έβγαλες, αλλά δεν πειράζει. Και βέβαια δεν πειράζει. Μην ανησυχείς. Όχι, δεν το έχω καμία ανησυχία. Τα ακούω κάθε μέρα, περιμένω σαν να έχω την καλύτερη ευκαιρία στη ζωή μου, ότι δουλεύει το μυαλό μου και σε καταλαβαίνω εσένα και το φίλο μου το Θύμιο. Γεια και χαρά σου. Κράτα το μυαλό σου δανό και μη φοβάσαι τίποτα. Ναι. Έλα, τι έγινε. Έλα, καλά. Θέλω μια χάρη από εσένα, αν μπορείς. Αμέ. Λοιπόν, σήμερα και η Εφημερίδα των Συντακτών έχει τη συνέντευξη του Άρη του Παπαζαχαρουδάκη, του παιδιού που απήγαγε η αντιτρομοκρατική και το βασάνιζε 4 μέρες μέσα στα μπουντρούμια της. Λέει κάποια πραγματικά πράγματα τα οποία σου σφίγγουν το στομάχι, ρε παιδί μου. Ανάλογη περιγραφή είχα δει μονάχα από το. Έχεις δει τα τραγούδια της Φωτιάς, το ντοκιματέρ, που έχει μια περιγραφή ενός βασανιστέντα από τη Χούντα. Ναι. Μόνο εκεί πέρα έχω δει κάτι ανάλογα. Θα μπορέσεις να έρθεις σε επαφή με τον
τον Άρη να του κάνει κάποια συνέντευξη. Να του δώσει ένα βήμα σε έναν άνθρωπο ο οποίο λέει ότι βασανίστηκε. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να λέει και ψέματα. Δεν πρέπει να του δοθεί ένα βήμα να πει τι βίωσε. Τα συστημικά αποκλείεται να το κάνουν. Το λέω μόνο σε σένα. Το έχω πει και επανειλημμένα. Και σε έχω γράψει τα τέτοια μου. Τι. Έχω πει και άλλη φορά. Σήκω, φύγει από αυτή την κατάσταση να κάθεται να παίρνει τηλέφωνο κάθε ηλίθιο και μπε στη διαφήμιση. Μην παίρνει. Να πάρω από τη διαφήμιση, λες. Να τελειώνουμε. Α, εσύ χτυπήσει. Δίκιο έχει. Λοιπόν, άκουσε με. Έχει λεφτά η διαφήμιση, γιατί είναι νομίζω καλή περίοδο για διαφήμιση. Άκου, χαραμίζεσαι. Ναι, να πάω στη διαφήμιση να βρω την υγειά μου, λες. Ακριβώς. Αν διαφημίζω τράπεζες είναι εντάξει. Όχι τράπεζες, αλλά. Γιατί όχι τράπεζες. Δεν κατάλαβα, διαφήμιση είπαμε. Τράπεζες θα διαφημίσω, εκεί είναι τα λεφτά. Όχι, θα διαλέγεις, αλλά όχι τράπεζες. Α, θα με από τους καλούς, θα διαλέγω κιόλας. Ε, βέβαια. Αχα, μ' αρέσω. Μ' αρέσω γιατί τα πάω καλά. Ήδη. Θα μπορείς να είσαι το νούμερο ένα στη διαφήμιση στην Ελλάδα. Και γιατί δεν είμαι. Δεν το έχω κινήσει καλά, λες. Μπορεί. Γιατί παίζεις τη ζωή σου, διαθέτεις. Στη σέλα μου γραμμένη. Έχεις τη ζωή στη σέλα σου γραμμένη. Για κάποιο είσαι γεννημένος. Ξοδεύεις τη ζωή σου σε λάθος δρόμο. Α, έχω χάσει το δρόμο μου. Για δεν ξέρω. Θέλει. Λες αυτά τα παραφύση που έχω διαλέξει να μην κάνουν δουλειά. Μπορεί. Κοίταξε, δεν μπορώ τώρα εγώ να κάτσω. Φοβάμαι σου τρώω το χρόνο και δεν μπορώ να έχεις επεκταθώ. Μου φάει τη ζωή, όχι το χρόνο. Τέλος πάντων, έλα, γεια. Γεια σου. Έλα, ρε Αποστόλα, ρε, επιτέλους σε βρίσκω. Έλα, γιατί, πού ήμουνα. Λοιπόν, άκουρε, μαλάκα, τελικά έχει δίκιο. Χειροκροτάει ο κόσμος από τα μπαλκονιά. Πήγα το Σάββατο στη διαδήλωση στη Νέα Ιωνία. Και έπεσε χειροκρότημα πολύ στον μπάτσο. Όχι, ρε, τους διαδηλωτές χειροκρότησε ο κόσμος από τα μπαλκόνια. Δεν θα πάνε καλά. Α, όχι, τους μπάτσους. Όχι, ρε, φίλε, τους μπάτσους. Βλακίες, προβοκάτσια, ψέμα. Ναι. Μαλάκα, εντάξει, η πορεία ήταν τρομερή. Είχε πάρα πολύ κόσμο και αυτό που γούσταρα ήταν ότι και εμείς την προστατεύσαμε. Δεν έσπασε ούτε κλαδάκι δέντρου, ούτε τζάμι δεν έσπασε. Ωρε Φλόρι, πάνε παλιά βγαίναν ωραίες πορείες. Ναι, όχι ρε μαλάκα, θα πάμε να σπάσουμε το μαγαζί του κάθε κακομοίρη που χρωστάει το ΦΠΑ του και τότε και τα άλλα. Αυτό μας λέγανε και αυτοί, βγαίνανε από τα μαγαζιά. Πρέπει να σπάσει το μαγαζί του κακομοίρη, παιδί μου, δεν υπάρχουν άλλα, δεν υπάρχουν τράπεζες, τέλος πάντων. Ναι, αυτό που λες έχεις δίκιο, αλλά θα μας τέτοιο μετά, ξέρεις, θα σηκωφαντούσαν την πορεία. Ένα παράδειγμα. Δεν το εννοώ, προτροπή σε βία είναι αυτό. Πλάκα κάνω, χαχα. Επίσης, πόσο ηθικό πιστεύεις ότι είναι ένας υπουργός να γίνεται κουμπάρος με το προϊστάμενο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων που ελέγχει το Υπουργείο του? Είναι νόμιμο, τέλος. Ναι, εγώ σε ρώτησα αν θεωρείς ότι είναι ηθικό. Θα συζητήσω κάτι που έχει σχέση με ηθική που ταυτόχρονα στην κουβέντα εμπλέκονται ο Άδωνης και η Νέα Δημοκρατία. Περιττό. Ε. Να σου πω, εξεπλάγησε από τη μεθόδευση συγκάλυψης του θανατηφόρου τροχαίου έξω από τη Βουλή. Εκπλάγηκα. Εκπλάγηκες. Εκπλάγηκα. Εκπλάγηκα. Αποκλείεται. Αποκλείεται να θέλουν να το συγκαλύψουν, να έχουν κάνει βρωμιά οι οδηγοί της Ντόρας με τα μάξι της Ντόρας. Γιατί καθυστερήσαν, είδα λίγο να απαντήσουν. Μήπως δεν ξέρω. Ποτέ καμιά φορά σκεφτήκαν ποιο θα είναι το αφήγημα. Εγώ δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα γιατί έχει ήθος η οικογένεια. Εκπλάγηκα. Και πάνω απ' όλα και η Ντόρα καθυστέρησε να συντριβεί. Δεν καταλαβαίνω, θα μας πεις πότε θα συντριβούμε. Ήτανε συντριβή. Τώρα θέλω να συντριβώ εγώ, αισυκτήρι. Εκπλάγηκα. Ναι. Επίσης, με δεκάδες κάμερες που υπάρχουν στο κτίριο της Βουλής και στα κτίρια που βρίσκονται γύρω από τη Βουλή. Κάναν αναβάθμιση του λογισμικού εκείνη τη στιγμή. Στις κάμερες της Βουλής. Παντού όπου θέλει, έστω διάλογο. Από τις άλλες κάμερες που υπάρχουν γύρω-τριγύρω. Ναι, από τις άλλες. Από μεγάλα ξενοδοχεία, τράπεζες και δεν συμμαζεύεται. Γενικώς, ήταν μια γενικότερη αναβάθμιση του λογισμικού της πόλης, της χώρας. Αυτόν που συλλάβανε, τον οποίο εντόπισαν από βίντεο βραδινό ανάμεσα σε 50 άτομα και τον βρήκανε. Μπορούσαν να κάνουν εκεί δουλειά τέτοια και να βρούνε τι έγινε. Μπορούσαν, ναι. Το μπάτσο της Ντόρας και το Χρήστο Παπά δεν τα καταφέρανε. Εκπλάγηκα. Πάντως αυτή η κυβέρνηση στην κυριολεξία γαμάει και δέρνει τους νέους, έτσι. Στην κυριολεξία. Ένα χρόνο τώρα, γιατί είμαι πάρα πολύ συγχυσμένη και δεν χωράνε αστεία. Ένα χρόνο τώρα χαϊδεύει παιδεραστές και μπάτσους και τα έχει βάλει με τα παιδιά μας. Τους κουνάει το δάχτυλο. Αν ξαναπλώσουν χέρι στα παιδιά μας, θα του το κόψουμε του μαράκα του κομπλεξικού από τη ρίζα και θα το δώσουμε στη Μαρέβα όπου κι αν είναι αυτή που έχει εξαφανιστεί. Είμαστε τόσο έξαλλοι. Ξεχύλισε το ποτήρι με τον ξεφτυλισμένο που τον φέρανε τα μέσα για να μας κουνάει το δάκτυλο ότι εμείς φταίμε επειδή αυτός είναι άχρηστος.
Να σε ρωτήσω κάτι, ρε. Τι είπανε, ρε, ότι θα κολλήσουμε κορονοϊό για τον Τσίπρα εμείς οι Σιριζέοι? Το κάνουν επί σκοπό για να διαδώσουν τον ιό. Δεν το κάνουν χωρίς να ξέρουν να διαδώσουν τον ιό. Το κάνουν με σκοπό, με δόλο. Για να ρίξουμε την κυβέρνηση. Είναι δυνατό, ρε φιλαράκο. Εντάξει, τον αγαπάμε τον Τσίπρα, τον γουστάρουμε. Θα ξαναγίνει σίγουρα πρωθυπουργάς. Αλλά όχι για να πεθάνουμε, ρε φίλε. Όχι για να πεθάνουμε. Γιατί το τραγούδι το λέει, θα πέσω ή θα πεθάνω σε ένα Σιριζέο απάνω. Να ζήσω ή να πεθάνω. Σε ένα Σιριζέο απάνω. Μάτια. Άκου να δεις, φιλαράκο, όχι, όχι, όχι. Να πέσω όπως είχε πέσει κάποτε ένας εφοπλιστής πάνω σε κανανιμού, ναι. Αλλά τώρα να πέσω τώρα για τον Τσίπρα, όχι ρε φίλε, μαλακία είναι. Τον αγαπάω, σου ξαναλέω, αλλά... Για ποιον θα πέφτες, για ποιον θα πέφτες? Για ένα νημού. Και ο Τσίπρας νημού είναι, αυτό απέδειξε. Βρε, ας το διάλω. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Αποστόλη. Έλα. Ποιος πιστεύει. Αυτός ότι... 1-0. Πάμε παρακάτω. Αυτή η κυβέρνηση μπορεί να επιτάξει ένα νοσοκομείο. Δεν έχουν τον κόλο καν να επιτάξουν νοσοκομείο. Είναι τόσο κότες λιδάτες που δεν μπορούν καν να επιτάξουν τίποτα. Περίπτωση να πάτε σε γενική επίταξη του ιδιωτικού τομέα, υπάρχει, κύριε Υπουργέ. Αν το απαιτήσουν οι περιστάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, κύριε οικονόμου. Να επιτάξουν, παιδί μου, το συζητάμε κιόλα. Τι να επιτάξουν. Το μπορούν να κάνουν. Όξε με λιγάκι. Μη φωνάζει. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να πιάσουν κάνα την υπερά στη Βουλή, στην πύλη εκεί πέρα και του πούνε διάφορες μαλακίες. Κατάλαβε αυτή η δύναμη τους. Διώξω να μην λέει καζομάρες. Εσύ τι είσαι. Ας το πέντε το παιδί. Εσύ φορά στο κράτος. Μόνο αυτό μπορούν να κάνουν. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Είναι κότες δυνατές όλοι. Γιουσουφάκια είναι όλες. Όλοι γιουσουφάκια. Τι γίνεται, μωρέ καπιτάλα? Έλα. Τι κάνεις? Πολλά. Πώς τον βλέπεις τον ηγέτη, τάξη, πάνε καλά? Προχωράμε, προχωράμε. Πάντως δεν θέλω τέτοια. Ο ηγέτης κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και εσείς ακόμα γκρινιάζετε, έτσι. Δεν θέλω τέτοια. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί. Δεν μου λες, ρε παλικάρι. Εγώ θεωρώ μπορεί και καλύτερα. Μπορεί και καλύτερα, ε. Ου, και λίγους νεκρούς έχουμε. Α. Και λίγους δαρμένους έχουμε. Και λίγους απλήρωτους έχουμε. Και λίγους άνεργους έχουμε. Μπορεί και καλύτερα. Έκρηξη ανάπτυξης λέγεται αυτό, ρε γκρινιάρι. Α, ναι. Δεν μου λες, ρε. Δεν ήξερα το όνομα. Έλα. Πώς λέγεται η κυβέρνηση, λέει, που απομονώνει 999 πολίτες για να προφυλάξει τον έναν, ο οποίος όντως κινδυνεύει? Πώς? Μήπως λέγεται μεταλλαγμένη χουντά? Από πού μας ήρθε αυτό το μικρόβιο, το μεταλλαγμένο? Είναι μεταλλαγμένο. Έρχεται και εμβόλιο τώρα, δεν το ξέρει. Ήρθε βαθιά από τις ιδέες της κυβερνώσης παράταξης. Έτσι, έτσι, έτσι. Πάντως, φίλε, δεν ξέρω αν το μάθες, η οικονομία πάει καλά. Βγήκαμε, λέει, και βγάλαμε και ομόλογο 30 ετές, φίλε. Α, στο διάλο. 1,9% επιτόκιο. Να δω ποιο χάπατο θα το πάρει. Τζάμπα, τζάμπα. Αποστολάκι μου, αγάπη μου. Μπάμπο. Πού είσαι, Μαριμάχ, Μαρισιχαμένη, πως θα είσαι καταφέρει, θα τελειώσει και το 21 θα τερματίσεις. Τρως τη μία πίστα πίσω από την άλλη, μπράβο. Πόσο είσαι τώρα? Εγώ είμαι 89. Καλά είναι, καλά είναι. Έχουμε αρκετά, ακόμα, ζωή να έχεις. Αρκετά μπορώ να φύγω τώρα? Δεν φεύγεις τώρα, ξέχνα το. Εδώ που φτάσαμε, όχι, δεν φύγεις. Τώρα σου ξεκλειδώνει καλό παίκτη. Σιγά σιγά πας στην επόμενη πίστα. Θα παίξεις με Βασίλισσα Ελισάβετ. Έλα, σε φιλώ πολύ. Να σε καλά, μ' αρέσει που παίρνεις κάθε τόσο να δώσεις μια ζωή, στο εκτιμώ. Και μας το κουμπανάς στα μούτρα, μας το τρίβεις στα μούτρα. Ζω κουφάλες ακόμα, ζω. Μπράβο. Εντάξει. Έλα, γεια. Γεια στο Θύμιο, γεια. Δεν μου λες κάτι άλλο, τα γκάλο. Τι μαλάκες τα βγάζουν και μας παρουσιάζουν ότι είναι αυτό το νούμερο με τόση μεγάλη διαφορά πρώτος και τα λοιπά. Ποιοι τα βγάζουν? Αυτοί τους οποίους πληρώνουν οι Μητσοτάκης για να τα βγάλουν. Ακριβώς. Ποιος θα τα βγάλει, εγώ και εσύ θα τα βγάλουμε? Σωστό. Εν τω μεταξύ, ο Μητσοτάκης είναι τόσο χαζός που του δίνει ψημένο κοτόπουλο και του φεύγει από τα χέρια για τέτοιο νούμερο. Καλά, το ψημένο κοτόπουλο μπορεί να σου φύγει από τα χέρια. Εδώ του δίνει βαλσαμωμένο πουλί και του φεύγει από τα χέρια. Το ψημένο κοτόπουλο γλιστρά, έχει λαδίλα, μπορεί να φύγει. Είσαι αγόραρος, είσαι αγόραρος. Είμαι καλός, είμαι καλός. Να σου πω κάτι σεξιστικό για να κλείσουμε. Α, ωραία. Το είπα. Φιλάκια, φιλάκια.
Έλα ρε κουνούμαλο που δεν το σηκώνει για ώρα παίρνω. Ό,τι θέλω θα κάνω. Τελικά αποδεικνύεται ότι το καλύτερο αντιμπάτσινγκ κοντρόλ είναι το κινητό. Σώζει πολύ κόσμο. Με την κάμερα, ε. Ναι, βέβαια. Όσου μπορεί να σώσει, όχι όλου, αλλά ναι. Έτσι λοιπόν βγαίνει μόνο γαρμένο, όχι και κερατά. Αποδεικνύει τα αυτονόητα δηλαδή. Δεν ξέρω αν διάβασε τη δήλωση αυτού από την Λάρισα για τρεις γλοπιές. Τρεις γλοπιές, ναι, ωραία, τόσο. Ναι, καλά λέει. Δεν ξέρανε, λέει, να κρυφτούν από τους άπλητους. Για τρεις γλοπιές απολογούμασταν γονατιστή σε όλο το απληταριό. Για τρεις γλοπιές. Καλά λέει, γιατί τρεις γλοπιές είναι το ντεφορμέ τους. Τι είναι οι τρεις γλοπιές, ρεζίλι είναι. Είναι ρεζίλι να λες ότι είσαι αστυνομικός με τρεις γλοπιές. Σιγά μη δώσαμε μόνο τρεις, είναι η απάντηση. Αυτό ήθελε να πει, αλλά πνίγεται. Ναι. Ναι. Γεια σου, όμορφε. Γιατί δεν μιλάς, μωρή? Γιατί ξαφνιάστηκα. Δεν περίμενες να το σηκώσω, ε. No. Εσύ πήρες για το τούτ, να σου κάνει συντροφιά το τούτ. Τις τελευταίες μέρες είναι. Μου κάνει πολύ συντροφιά. Το τούτ είναι μικρό για να βάλεις τον τούτ. Το τούτ είναι μικρό να στο βάλω στο τούτ. Γι' αυτό έκανες τούτ σε ένα μογκόλο. Και έρχεσαι σε μένα, ναι, τώρα στη λούτσα. Γιατί και μια μπάμια ο μογκόλος για τούτ. Ναι, είναι γνωστό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εγώ πιστεύω τον Άρη Παπαζαχαρουδάκη και όχι τη Γαδά. Κακός. Καλός. Κακός. Καλός. Πιστεύεις τον κάθε τσογλάνη που τις έφαγε. Για τρεις γλοπιές απολογούμασταν γονατιστή σε όλο το απληταριό. Σε όλο το απληταριό! Για τρεις γλοπιές! Ναι, το είπε αυτό, υπόθηκε. Είναι πρώτος αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ και πρόεδρος της Ένωσης Μπάτσων Λάρισας. Ωραία, εντάξει. Αν βγαίνουν δημοσίως και λένε αυτά που λένε, σκέψου τι γίνεται εκεί που δεν υπάρχουν κάμερες. Είμαστε σίγουροι τι γίνεται εκεί που δεν υπάρχουν κάμερες. Τα είπε και το παλικάρι πάνω κάτω. Ακριβώς αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω. Τα βίωσε αυτό στο πετσί του, άστο. Ανοίγει πόρτα, ξεκινάει ό,τι ήταν να ξεκινήσει. Δέχομαι χτυπήματα από αρκετούς, δεν καταλάβαινα από πού έρχονται για την ακρίβεια. Με πετάνε μέσα στο ασανσέρ με το κεφάλι. Εκεί μου λένε θα βιάσουμε μέχρι και το κουτάβι σου, πουτάνα. Ξεκινάνε με χτυπάνε στα πλευρά, στο στομάχι, στα πόδια. Δεν θέλει κανείς να ξέρει τι γίνεται εκεί που δεν υπάρχουν κάμερες. Ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Εννοώ δεν θες να ζήσεις, αυτό εννοώ. Α, ναι, ότι δεν θες να το ζήσεις, δεν θέλεις να το ζήσεις. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Αποστόλη, καλησπέρα. Βασίλης, Παλαιά Φώκια. Πω, τι μου θύμισε την Παλαιά Φώκια. Ωραίες καβάτζες είχε παλιά, δεν ξέρω αν έχει ακόμα. Τι είχε, ωραίες? Ωραίες καβάτζες για να κάνεις τον έρωτα. Α, ναι, μια χαρά, είμαστε πρωταγωνιστές εκεί. Δεν ξέρω αν έχει ακόμα, δεν ξέρω, μην τις έχουν ανακαλύψει. Όχι, τώρα έχουν εκλείψει, δεν ξέρω, λόγω πανδημίας και αυτό φοβόνται, δεν ξέρω. Κρίμα. Είναι κρίμα. Ούτε να γνήσουμε δεν μπορούμε πια στα κρυφά. Αντεπέστονται. Το λέω. Καταγγέλλω κι εγώ. Καλά τα λες. Λοιπόν, προτείνω το εξής μιξάζ με βάση τις δηλώσεις του Μόρφου αυτού κάτω για το Διάβλο που στέλνω στην Eurovision. Ναι. Εγώ προτείνω η Ελλάδα να στείλει το έβαλε ο Διαβολάκος στην ουρά του πάλι. Έβαλε ο Διαβολάκος την ουρά του πάλι. Θα χαλάσουμε μέσα στο κεφάλι. Λοιπόν, αυτό θα στείλουμε στην Eurovision. Κάντο μιξάς, ξέρεις. Χαμός θα γίνει στην εκκλησία. Θα βγει κεραμέως με τα μυαλά στα κάγκελα. Παραγία μου, έπρεπε να το κλεντήσουμε. Έλα, γεια. Πολλά, παιδιά, παιδιά. Το Πάσχαν του Διαβόλου είναι η Eurovision. Τι λέτε? Και θέλει να δοξαστεί και αυτός τώρα. Κατάλαβες? Τι λέτε? Θέλει το τραγούδι του να ακουστεί. Έβαλε ο Διαβολάκος το τραγούδι του να ακουστεί. Και σου πήρε τα μυαλά σου μέσα από το κεφάλι. Θέλει να μπει αυτό το τραγούδι να έρθει πρώτο στο στόματα των παιδιών μας. Τι λέτε? Με τον έναν και τον άλλο θέλεις να γυρνάς. Εκεί από σκοπού. Τι λέτε? Εκεί είναι ο στόχος. Τι λέτε? Κι ό,τι έκανα για σένα τώρα τα ξεχνάς. Οργανωμένο, ναι, σχέδιο είναι αυτό. Να πάρει ο διάβολος αυτό που ζει. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω μια παραγγελία για την Παρασκευή, αν είναι δυνατόν. Για δώσε. Από του Ελευθερίου τα λόγια για τα χρόνια. Okay. Δεν μπορέσει να παίξει όλο, ρε παιδί μου, λογικό είναι αυτό. Βάλε το η στροφή που λέει αυτού που παίρνει δάκρυα και πόνο. Θερίζει την Αυγή Ωκεανό κτλ. Αφιερωμένο εξαιρετικά στα ζόμπι τα πολιτικά που μα κυβερνάνε και με έξτρα special mention στον κύριο Υπονόμου και την κυρία Μιστράκη Πατακού. Σε ευχαριστώ πολύ. Ποιον? Ο κύριο Υπονόμου, ναι. Και η κυρία Μιστράκη Πατακού.
Ποια είναι η Μιστράκη Πατακού? Η κυρία Μιστράκη Πατακού που είπε ότι δεν απαγορεύεται να. Καθημερινή και δεν το ξέραμε, κυρία Μιστράκη. Καθαρέ κουβέντε. Αυτό απαγορεύεται. Γίνετε πίσω αυτό. Εγώ και να ζητήσετε και συγγνώμη. Ναι. Υπάρχει προφορικό λόγο. Να ζητήσετε συγγνώμη από τον κόσμο για αυτό που είπατε. Δεν το επιτρέπω εγώ αυτό. Για την Παρασκευή θα ήθελα μια αφιέρωση. Τι? Θα ήθελα από τον Κατράκη τη μεγάλη έξοδο και να συνοδεύεται από τις φωνές των θητητών που τρώνε ξύλο. Για να θυμηθούμε ότι δυστυχώς δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τις ημέρες εκείνες έκαναν σύναξη μυστική τα παιδιά και λάβανε την απόφαση, επειδή τα κακά μαντάτα πλήθαιναν στην πρωτεύουσα, να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Και νωρίς ευγήκανε κατά μπροστά στον ήλιο, με πάνω ως κάτω απλωμένη την αφοβιά σας σημαία, οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες. Μητητές βαράτε ρε! Τι κάνετε ρε! Τι κάνετε ρε! Τι κάνετε ρε! Λοιπόν, γιατί επειδή εμείς δεν πρέπει να μένουμε μουγκοί και θυμωμένοι, γιατί δεν ακούγονται αυτά που γίνονται, που μας κόβουν τα ρεύματα, τα νερά και οτιδήποτε άλλο, τι πρέπει να κάνει ο λαός? Εμείς συνένοχοι στο έγκλημα το δικό τους, δεν πρόκειται να γίνουμε αποστολή. Οπότε, θα γίνουμε ένα ποτάμι φουσκωμένο, αυτό το τραγούδι βάλτο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, την Παρασκευή αν θέλεις, και θα τους πάρουμε παραμάζωμα. Δεν θα αφήσουμε τίποτα όρθιο. Θα πρέπει πλέον ο λαός να ξυπνήσει, να τα πάρει όλα στα χέρια του και να τους πάρει και να τους κόσει και τους με. Και τους ζεπουσί που λιμαστούνα και το σεράκι ο Τσίπρας. Μην ξεχάσουμε το ναι και το όχι, τι δακρυγόνο φάγαμε να μας γυαλίσει. Μεγάλο ποτάμι φουσκωμένο, η οργή του λαού κυλάει πάνω απ' τα χωράφια. Ποιος τη σταματάει, ποιος τη σταματάει. Κάτι τριτοδεύτεροι σεφ βγαίνουν τώρα τελευταία και δίνουν συνταγές για μπακαλιάρο. Σε παρακαλώ. Τι μπακαλιάρο, μωρή, ξέρουν από μπακαλιάρο τώρα. Ε? Ξέρουν από μπακαλιάρο, ένα ξέρει από μπακαλιάρο. Αυτό λέω. Εγώ. Τακτοποίησε το την Παρασκευή, σε παρακαλώ. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Πώς ήταν μπακαλιάρο, γλασέ με αγριοπάπαρα. Τι ανακατεύω αυτά τα αβερίκοκα και τα γλασέ σε χαμηλή φωτιά, με τι τα ανακατεύω? Με αγριοπάπαρα και λίγη σάλτσα σόγιας. Όχι, αυτό είναι άλλη συνταγή. Άλλη συνταγή, έχω δώσει πολλές. Πολλές. Οκ, okay. Θα δώσω μπακαλιάρο, δεν θυμάμαι τι. Είναι μπακαλιάρος με λιαστά κούκουτσα. Α, έδωσα αυτή τη συνταγή, δεν την κάνω κάθε χρόνο γι' αυτό. Ναι. Γεια σας. Μου δείτε τη συνταγή. Ορίστε. Συνταγή, το βακαλάο. Το βακαλάο, παρακαλώ πείτε μου, τι δεν σημειώσατε. Έξι φύλλα. Δηλαδή το βακαλάο. Έξι φύλλα, ναι. Θα σβένω. Πρέπει να τον έχετε εξαλμυρίσει. Ναι. Μην το βάλετε έτσι με το αλάτι το χοντρό μέσα, θα λυσάξεις. Α, έξι φύλλα, θα τα κόψω δηλαδή κομμάτια. Θα τα κομμάτια. Με. Έχετε μαχαίρι κοφτερό. Καλά, θα. Κάτι θα βρείτε, αλλιώς με σουγιά. Πώς το κόβουμε, δηλαδή με καφέ, με κοφτερό μαχαίρι. Με κοφτερό μαχαίρι, ναι, το βάζουμε πάνω στο ξύλο κοπής. Ναι, και τα κόβουμε σε παραλληλόγραμμα κομμάτια. Οι πλευρές να είναι 4 επί 6. Έτσι ψήνεται καλύτερα. Μην έχει τώρα, μην έχει άλλο σχήμα το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο, δεν ξέρεις ποιο ψήθηκε καλά. Πες σαν το κόκαλο. Ναι. Από τα πλάγια θα κοπεί. Από τα πλάγια, ναι, ναι, όχι το κόκαλο, δεν ακούσεις το κόκαλο. Να σας πω. Ναι. Τρεις ντομάτες. Τρεις ντομάτες. Κρεμμύδια. Ναι, κρεμμύδια, ναι. Μπαχάρι. Και μπαχάρι αναλόγως τα γούστα. Ναι, ναι, μπράβο. Και το μόνο που μένει είναι να βρείτε ένα πολιτικό να το πετάξετε. Δεν είναι μαστίχα και αλάτι μαζί. Μαστίχα και αλά, όχι μαζί, όχι μαζί τη μαστίχα. Τη μαστίχα πρώτα θα πρέπει λίγο να την μασίσετε. Και όταν πάρει μια μορφή που είναι έτοιμη για να κάνει τη φούσκα, εκείνη τη στιγμή τη βάζετε. Όχι, λέει πρώτα κοπανισμένη, λέει. Και από κάτω λέει γαρίφαλο. Ναι, ναι, σε περίπτωση που ας πούμε έχει πει ο γιατρός δεν κάνει να μασάτε ή κολλάει στα δόντια ή δεν θέλει ζάχαρη το δόντι, θα
θα την χτυπήσετε. Κοπανημένη κάτω τη μαστίχα. Την κοπανίστε να γίνει λιάτσα. Και μπούκοφο, μπούκοφο. 25 λεπτά στο φούρνο, δεσπό. Ναι. Θα τα βάλουμε το κρεμμύρι στην κατσαρόλα. Ναι, τι φαΐ είναι αυτό που φτιάχνουμε τόση ώρα. Ναι, και. Θα ψηλαρίσουμε, να βάλουμε. Α, και πιπεριά. Πιπεριά, οπωσδήποτε πιπεριά. Πιπεριά, αλλά τι καλέ, τη χλωρίνη. Να σα πω, τίποτα άλλο. Το μεράκι μόνο, μένει και καλή όρεξη. Ευχαριστώ, καλά. Άνηθο βάλατε, σα είπα άνηθο. Λίγη ζάχαρη, όχι. Δεν σα είπα άνηθο. Είπατε, δεν το είχα. Και άνηθα λίγο, ε. Ναι, και αν μπορείτε να βρείτε, θα δώσει άλλη γεύση, θα το απογειώσει. Λιαστά, λιαστά, αρχίδο κούκουτσα. Απογειώνει τη γεύση. Και επίσης θα ήθελα, επειδή Αποστόλη μου δεν θα σε ακούσω την Παρασκευή ζωντανά, γιατί σας ακούω, επειδή δουλεύω θα σας ακούσω μετά, θα ήθελα να αφιερώσω ένα τραγούδι σε όλους τους κυρπαντελίδες που τόσο καιρό όλοι αυτοί όταν φωνάζανε κάποιοι ότι θα έρθει και η σειρά σας να σας δίνουν και να σας χτυπήσουνε, ή το τραγούδι του κυρπαντελί θα μου βάλεις. Έντιμε άνθρωπε, κυρπαντελί, έχεις και σύζυγο, κόρη παιδί. Μοντέρνα έπιπλα, έγχρωμη TV. Τρως τροφή πνευματική. Μάκρυ από κόμματα μη βρεις μπελά. Πάτρις θρησκεία και φαμελιά. Ή τις ντομάτες του Πασχαλίου. Και για την Παρασκευή του Σιδηρόπουλου που ήταν χρόνια μπροστά το «Κάποτε θα έρθουν να σου πουν». Έχε το νου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί. Ψέματα λένε. Αποστόλη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Από πού? Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Από πού? Τι γίνεται, ρε, έχουμε τρελαθεί, ρε, τι γίνεται. Να σου ζητήσω μια χαρή. Τι? Είναι, μακάρι να θα ακούγανε περισσότεροι για να σταματήσουν να είναι ψεκασμένοι. Ναι. Γιατί πραγματικά μπράβο που υπάρχετε. Αλλά θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για πες. Αν μπορείς να μου βάλεις από Open Pass το Easy Demon Tornara. Εντάξει, δεν το λέω σωστά. Δεν πειράζει. Αλλά... Λίγο βλάχουσα, δεν πειράζει. Αλλά τουλάχιστον να το ακούσει κάποιο να ξυπνήσει, γιατί η σιωπή είναι ο εχθρός. Πρέπει να φωνάζουμε και να λέμε και να παλεύουμε για την ελευθερία μας.